όμως αυτές οι απαράδεκτες εικόνες προέρχονται από το υποκατασκευή κτίριο στο Καπετανάκιο, έργο που έχει περάσει από 40 κύματα και που σήμερα βούλιαξε από το νερό. Είναι εικόνες ντροπής. Τόσο καιρό τώρα περιμένουμε, αποσπάμε υποσχέσεις. Βλέπετε το σχολείο σχεδόν έχει τελειώσει. Τα τζάμια πρέπει να μπουν, βλέπετε την πλημμύρα εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο Δήμος, ενεργώντας σαν ο χειρότερος όλων των εργολάβων, να εκτελεί εργασίες χειμωνιάτικο χωρίς να έχει βάλει τζάμια, για να μπορεί να μην καταστραφούν όλες οι εργασίες που έχουν ήδη γίνει και να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή. Έχουμε πλημμύρα και στο υποκατασκευή κτίριο. Δηλαδή και το υπόγειο και το ισόγειο πλημμύρισε. Δήλωση τι, σε ένα γιαπί? Να σας πω γιατί πλημμυρίζει ένα γιαπί, αυτό θέλετε? Που δείχνει όχι απλά την αναλγησία της κυβέρνησης, του Δήμου, της περιφέρειας, όλων όσων έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε τα παιδιά, ούτε χτιριακές υποδομές. Βροχή προβλημάτων σε ένα σχολικό κτίριο, στο οποίο όλες οι υποσχέσεις των αρμοδίων σε σχέση με την παράδοσή του αποδείχτηκαν τρύπιες. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές δεσμεύσεις από τη Λότζια έκαναν λόγο για αρχές της σχολικής χρονιάς. Επόμενο χρονοδιάγραμμα ήταν για το περασμένο Οκτώβριο, που επίσης έπεσε στο κενό, ενώ το νέο χρονοδιάγραμμα προσδιορίστηκε και τον Ιούλιο του 2019. Μέχρι που φτάσαμε σε αυτές τις εικόνες ντροπής, με τον Βασίλη Λαμπρινό να κάνει αυτοψία στον χώρο, ρίχνοντας τον μπαλάκι των ευθυνών στον εργολάβο. Το κτίριο είναι υπό την ευθύνη του αναδόχου και αυτός οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα, εις τρόπον ώστε να μην πλημμυρίζουν οι αίθουσες και να μπουν τζάμια στα παράθυρα. Να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να μας κρατάνε σε ομοιρία στα λιώμενα. Ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή μας. Εχθές μου είπε, ας πούμε, ο μηχανικός εδώ ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουν τα τζάμια γιατί δεν πληρώνονται, γιατί ο Δήμος κολυσιεργεί. Όσο και το υφιστάμενο κτίριο στο Καπετανάκιο, το οποίο ανακαινήθηκε πριν από λίγα χρόνια, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, με φόντο τα νερά, τους οβάδες και τους κουβάδες. Έχουν πέσει τμήματα της ψευδοροφής και άλλα είναι υποψήφια να πέσουν. Διότι με την υγρασία έχει διαβρωθεί ο σκελετός της γυψοσανίδας και οι ίδιες οι γυψοσανίδες έχουν αποσταθρωθεί. Σε λίγο θα κάνουν τα παιδιά μάθημα με κράνη εδώ μέσα. Πλημμυρίζουν οι αίθουσες και δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα σε τέτοιες συνθήκες. Έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες για να φτιάξει κάτι, να μην πλημμυρίζουν οι αίθουσες. Δεν γίνεται αυτό, δεν φτιάχνετε τίποτα. Οι ζημιές στο υφιστάμενο κτίριο θα επισκευαστούν άμεσα, ώστε από Δευτέρα να λειτουργήσει το σχολείο, το οποίο χρήζει γενικότερης επισκευής και όπως δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρινός, από το Μάιο θα ξεκινήσει σχετική εργολαβία. Και το πρόβλημα συνεχίζει και στους οβάδες. Σε λίγο θα πρέπει να ξανακλείσουμε το Καπετανάκιο, το γυμνάσιο αυτή τη φορά και να το φτιάχνουμε ένα χρόνο.